παιδιά του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στόλισαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Κεντρικού Καταστήματος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, αποδεικνύοντας τον αγώνα τους για ενεργό συμμετοχή και παρουσία σε μικρές αλλά σημαντικές στιγμές της καθημερινότητας. Ήταν η σειρά μας φέτος και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Τράπεζα Χανίων για αυτή την πρωτοβουλία, για την πρόσκληση, για την όμορφη γιορτούλα που κάναμε εδώ, καθώς και για τη χορηγία που μας προσέφερε. Χρήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν εξ ολοκλήρου για τις ανάγκες των παιδιών μας και για το καινούριο μας κτίριο. Ο στολισμός ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου, ακόμα και στον εργασιακό χώρο ενός καταστήματος τραπέζης, αποκτά ξεχωριστό χρώμα και συμβολισμό όταν γίνεται με τον τρόπο αυτό. Ευχαριστούμε θερμά τον Κεφαμέα που είναι μαζί μας σήμερα εδώ και ευχόμαστε ολόψυχα στα παιδιά, στους συνοδούς, στις οικογένειές τους και σε όλους τους συμπολίτες μας καλές γιορτές. Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στα Χανιά παρέχει καθημερινά πολύτιμη υποστήριξη σε 20 παιδιά που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση, σπαστική τετραπληγία και νοητική υστέρηση. Με την ολοκλήρωση της νέας στέγης του Κεφαμέα στο τέλος του 2019, θα δοθεί η δυνατότητα για φιλοξενία συνολικά 50 παιδιών. Ανοίγονται δυνατότητες να μπορούμε να φιλοξενήσουμε επιπλέον 30 παιδιά. Αυτή τη στιγμή φιλοξενούμε 20. Και να κάνουμε πάρα πολλές περισσότερες δράσεις και δραστηριότητες φυσικά σε ένα χώρο που θα είναι πολύ αξιοπρεπέστερος και καταλληλότερος για να φιλοξενεί ανθρώπους με αναπηρία. Ο στολισμός του χριστουγεννιάτικου δέντρου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων γίνεται κάθε χρόνο από παιδιά κοινωνικών δομών της πόλης. Φέτος, τα παιδιά του Κεφαμέα γέμισαν με τις φωνές τους το κεντρικό κατάστημα της τράπεζας, σκορπώντας απλόχερα χαμόγελα και ευχές. Θέλω να ευχαριστήσω την τράπεζα που μας κάλεσε σήμερα ωραία βόλτα εδρομής να στολίσουμε το δέντρο. Α, και χρόνια πολλά, μην το ξεχνάμε. Και υγεία σε όλα τα σπίτια.